Τι αντιδράσει τη εναντίον των τουρκικών προκλήσεων, τροχιοδρόμησε ήδη η Λευκοσία. Το τουρκικό ερευνητικό σκάφο Μπαρπαρό, το οποίο άρχισε από χθε την καθοδική του πορεία από την Μερσίνα προ τον κόλπο τη Αμοχώστου, φτάνοντα ανοιχτά του Αποστόλου Ανδρέα, συνεχίζει σήμερα την πορεία του ανοιχτά τη Καρπασία. Από σήμερα μέχρι και τι 30 Ιουνίου, τον Μπαρπαρό θα πραγματοποιεί παράνομα σεισμογραφικέ έρευνε σε μια εκτεταμένη περιοχή. Μεταξύ τη κατεχόμενη Καρπασία και του κόλπου τη κατεχόμενη Αμοχώστου, την οποία έχει παράτυπα δεσμεύσει με Ναύτεξ. Δεν θεωρούμε ότι οι δημόσιε δηλώσει εξυπηρετούν το στόχο. Με απόλυτη σοβαρότητα παρακολουθούμε τι εξελίξει, αξιολογούμε συνεχώ τα δεδομένα και ήδη έχουν τροχιοδρομηθεί οι αντιδράσει τη δική μα πλευρά. Οι προθέσει τη Τουρκία είναι εμφανεί, επειδή με τη στάση τη να προκαλέσει προβλήματα στου ενεργειακού σχεδιασμού τη Κύπρου εν ώψη εξορίξεων τον Ιούλιο. Άλλωστε, η Άγκυρα το προηγούμενο διάστημα είχε προαναγγείλει ότι θα προέβαινε σε βήματα ω απάντηση στου ενεργειακού σχεδιασμού τη Κυπριακή Δημοκρατία. Η κυβέρνηση τηρεί πάντω χαμηλού τόνου σε σχέση με τι αντιδράσει τη, οι οποίε θα είναι σύμφωνα με τι πληροφορίε κλιμακωτέ, δεν θα περιορίζονται μόνο στο πλαίσιο του Κυπριακού και θα ανακοινώνονται μόνο όταν γίνονται. Οι ίδιε πληροφορίε αναφέρουν ότι πολύ σύντομα η Κυπριακή Δημοκρατία θα αρχίσει να γνωστοποιεί τι αντιδράσει τη ενάντια στην τουρκική προκλητικότητα. Εξάλλου, οι νέε τουρκικέ προκλήσει θα βρίσκονται στην ατζέντα τη συνεδρία του Εθνικού. Συμβουλίου που θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα. Η επόμενη συνάντηση των ηγετών θα πραγματοποιηθεί στις 2 Μαΐου και η αντζέντα δεν έχει ακόμη καθοριστεί.